Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουνίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάση επικαιρότητα. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις, μέσα από τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια, τα όσα συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο. Αυτό το κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού στο πρώτο μέρος έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μια Ελληνίδα ερευνήτρια, επιστήμονα, η οποία μάλιστα μας κάνει περήφανους όλους, γιατί είναι και ερωδίτησα, την κυρία Δώρα Χατζιουάννου, αναπληρώτρια καθηγήτρια το Ιολογία στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, για να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την κυρία Χατζιουάννου. Καλημέρα μάλλον στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει αυτή η διαφορά της ώρας. Και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρότασης, κυρία Χατζιουάννου, αγαπητή Δώρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Τέρι, για την πρόσκληση. Νομίζω είναι επίκαιρο θέμα για αυτή την εποχή να μιλήσουμε για το τις τελευταίες εξελίξεις για τον κορονοϊό. Ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Από τη μία, ο κορονοϊός καλά κρατεί. Έχουμε καλοκαιράκι, έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος των μέτρων, μάσκες κτλ. Παρατηρείται νέα έξαρση. Από ό,τι διαφέρεται έχουμε μεταλλάξεις, υποπαραλλαγές. Έχουμε μια αγωνία, γιατί ακόμη δεν έχουμε πιστεί ή κάτω των 60 πρέπει να κάνουμε την τέταρτη αναμνηστική δόση και προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πάει αυτή η υπόθεση και αν τα εμβόλια τα οποία έρχονται είναι καλύτερα, είναι ασφαλέστερα. Πού βρίσκεται όλη αυτή η υπόθεση κορονοϊός? Ξεκινώντας, θα ήθελα παρακαλώ εσείς να μας βάλετε τα τρία στοιχεία της εποχής, δηλαδή τα τελευταία δεδομένα. Πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο στις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο βρισκόμαστε πάλι σε έξαρση ενός καινούριου κύματος, το οποίο προωθείται από την καινούρια μετάλλαξη όμικρον, τη λεγόμενη BA4 ή 5, εξαρτάται σε ποια χώρα βρίσκεστε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως για τα εμβόλια είναι ότι η ακίδα και στις δύο αυτές παραλλαγές είναι η ίδια. Οπότε έχει τις ίδιες μεταλλάξεις και παρουσιάζει την ίδια αντίδραση από άποψη προστασίας από σοβαρά συμπτώματα και θάνατο. Και αυτή τη στιγμή, όπως και στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες, τα υπόλοιπα μέτρα δεν υφίστανται πια. Έχουμε εγκαταλείψει τις μάσκες, έχουμε εγκαταλείψει τον περιορισμό των συνωστισμών και βασικά βασιζόμαστε πάρα πολλές χώρες στην τέταρτη δόση, η οποία προβληματίζει ακόμα και τους επιστήμονες, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να την αξιολογήσουμε όπως θα έπρεπε. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή επιστήμονες και γιατροί έχουμε απορίες, πόσο μάλλον το κοινό. Και πιστεύω ότι δεν έχει γίνει μια καλή εξήγηση από τι ακριβώς θα ωφελήσει η τέταρτη δόση, τι θα σε προστατεύσει και αν όντως ήταν η σωστή κίνηση να εγκαταλείψουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα, που για τη γνώμη μου δεν είναι καλό. Βέβαια στην Ελλάδα είναι καλοκαίρι, τα εξόδους γίνονται έξω, στον εξωτερικό χώρο, όπου η μετάδοση είναι πιο δύσκολη. Δεν είναι τόσο εύκολο να μεταδοθεί όπως στους εσωτερικούς χώρους. Αλλά πάλι, αν έχουμε μεγάλο συνωστισμό ατόμων, παραδείγματος χάρη σε συναυλίες που είναι ο ένας πάνω στον άλλον, τότε και δεν έχει σημασία αν είσαι σε εξωτερικό χώρο, έχεις μεγαλύτερο ρίσκο να μολυνθείς. Ναι. Τώρα και στην Ελλάδα αλλά και στη Ρόδο έχουμε αύξηση των περιστατικών, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι εδώ και αρκετό καιρό έχουν εγκαταλείψει τις μάσκες, εκτός από κάποιες, αν θέλετε, δημόσιες συναθρήσεις. Εγώ θέλω να φτάσω όμως σε αυτό το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή ο σχεδιασμός των εμβολίων. Όταν σχεδιάστηκαν τα εμβόλια, ποιοι ήταν οι στόχοι? Διότι παρατηρείται αυτό το οποίο συχνά λέτε επιστήμονες, ότι πρέπει να πάμε σε ακόμη ένα νέο εμβόλιο, σε ένα δεύτερο εμβόλιο, σε μία αναμνηστική δόση, σε μία τέταρτη αναμνηστική δόση και αυτό, ξέρετε, γιγαντώνει και πάλι όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσιολογίας, ότι όλη αυτή η υπόθεση έγινε προκειμένου οι φαρμακευτικές να βγάλουν χρήματα και όλα τα σχετικά, τα ξέρετε, τα παρατηρείτε.
Όχι, δεν έγινε γι' αυτό το λόγο. Σίγουρα το εμβόλιο βοηθάει πάρα πολύ. Και ο λόγος, και αν κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή και συγκρίνουμε αυτό το κύμα, καθώς και τα προηγούμενα κύματα του Όμικρον, τον αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με τον αριθμό θανάτων ή εισαγωγές της ΜΕΘ, θα δούμε μια μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα κύματα που είχαν έρθει πριν χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια. Άρα τα εμβόλια λειτουργούν ως ένα βαθμό σε αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή μας προστατεύουν από τα σοβαρά συμπτώματα, μας προστατεύουν από το θάνατο και είναι εντελώς ασφαλές, ειδικά αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα πώς σχεδιάστηκαν, πάλι συγκεντρωνόμαστε σε αυτές τις ομάδες εμβολίων, φτιάχτηκαν βάσει της ακίδας. Φτιάχτηκαν βέβαια βάσει της ακίδας του πρώτου κύματος, του αρχικού στελέχους του ιού. Και αυτό ακριβώς έχουν πετύχει οι μεταλλάξεις στον ιό, είναι να αποφύγουν ως ένα βαθμό τις αντιδράσεις του νοσηπητικού που προκαλούν αυτά τα εμβόλια. Και συγκεκριμένα τα εξουδετερωτικά αντισώματα, που νομίζω τα έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σε όλες μου τις συνεντεύξεις, και το κομμάτι στο οποίο δουλεύουμε εμείς. Τώρα, στην αρχή, πραγματικά, είχαμε και εμείς σαν επιστήμονες κάποιες ανησυχίες ότι αν συνεχίσουμε να δίνουμε ένα εμβόλιο το οποίο είναι βασισμένο στο αρχικό στέλεχος του κορονοϊού, ίσως δεν προσφέρει την προστασία που χρειαζόμαστε εναντίον των μεταλλάξεων. Αυτό όμως που έχουν δείξει τα στοιχεία μέχρι στιγμής και η τελευταία μας μελέτη, η οποία έχει δημοσιευθεί πρόσφατα, είναι ότι η τρίτη δόση, ακόμα και αν είναι το ίδιο το αρχικό στέλεχος εμβολίου, και μιλάμε τώρα για τα mRNA ή συνδυασμούς αδενοϊών όπως η Johnson με mRNA, είναι αρκετή για να βελτιώσει τα αντισώματα και ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα, σε βαθμό ώστε να είναι ως ένα μέρος, όχι τόσο καλά όσο το αρχικό στέλεχος, αλλά να αντιμετωπίσουν και αυτές τις παραλλαγές του όμικρον. Οπότε η τρίτη δόση προσφέρει μια σημαντική προστασία από τα σοβαρά συμπτώματα πάντα και το θάνατο. Τώρα, για να εξηγήσω. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με την τέταρτη δόση, στην οποία τέταρτη δόση υπάρχει μια διαφωνία ή, αν να το πω καλύτερα, υπάρχει μια διστακτικότητα. Δηλαδή, περιμένεις από το Υπουργείο Υγείας της χώρας σου, από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, να είναι σίγουροι για αυτό το οποίο λέει ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο, και όχι αυτό το οποίο γίνεται, να παραπέμπουν σε μένα το δίλημα, στον πολίτη, το να επιλέξει αν θα το κάνει ή όχι. Αυτό είναι που δημιουργεί μία θολούρα, μία σύγχυση από ό,τι καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Τέρι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως εξήγησα, αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοιχεία για να πούνε γιατί ακριβώς χρησιμοποιούν την τέταρτη δόση και γιατί την προωθούν τόσο πολύ, φυσικά προτιμούν να το αφήσουν στους πολίτες, το οποίο νομίζω είναι λάθος, γιατί ακριβώς πόσο ο καθένας θα αποφασίσει αν χρειάζεται την τέταρτη δόση ή δεν τη χρειάζεται. Τώρα θα πάω λίγο πίσω να εξηγήσω πώς ακριβώς λειτουργούν τα εμβόλια για να προσπαθήσουν να δώσω στο κοινό να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όταν το εμβόλιο μπαίνει στο σώμα σου, προκαλεί αντισώματα και άλλες αντιδράσεις εναντίον του ιού. Στην αρχή, και πάλι θα επικεντρωθώ στα εξουδετερωτικά αντισώματα, αμέσως μετά τον εμβόλιο, όπως και αμέσως μετά την ίωση, αυτά τα αντισώματα βρίσκονται σε υψηλό βαθμό στη κυκλοφορία του σώματος. Εκείνη την περίοδο, για μερικές εβδομάδες και μήνες, προσφέρουν και κάποια μικρή αλλά προσωρινή προστασία και από την ίωση. Αλλά η προστασία από την ίωση είναι σχετικά μικρή. Αν όμως μολυνθεί σε εκείνη την περίοδο που ο αριθμός αντισωμάτων που κυκλοφορούν στο σώμα σου είναι αρκετά υψηλός, έχεις επίσης και καλύτερες προοπτικές να αντιμετωπίσεις την ίωση ακόμα πιο ήπια. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, τα επίπεδα των αντισωμάτων στο σώμα μας πέφτουν, ειδικά μετά από μήνες. Και σε εκείνη την περίοδο βασιζόμαστε στην ανασιωπητική μνήμη, που σημαίνει ότι ορισμένα κύτταρα έχουν φυλαχθεί στο σώμα μας, τα οποία όταν ξανααντιμετωπίσουμε τον ιό θα ανακαλεστούν και θα αρχίσουν να παράγουν πάλι αυτά τα αντισώματα, ειδικά μετά την τρίτη δόση, αυτά τα καταπληκτικά αντισώματα που μπορούν να πολεμήσουν πολλές μεταλλάξεις. Αλλά
Όταν βασιζόμαστε πια στην ανοσιοποιητική μνήμη, η προστασία από την ίωση και από τα αρχικά συμπτώματα είναι πάρα πολύ μικρή. Γιατί το σώμα μας πρέπει πρώτα να δει τον ιό και μετά να αντιδράσει. Τώρα, αν στους περισσότερους νομίζω η τρίτη δόση, ειδικά αν έχεις κάνει τρεις δόσεις και έχεις περάσει ίωση, είναι αρκετή για να προσφέρει αυτή την προστασία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρη ότι χρειάζεται όντως και μία τέταρτη δόση. Προκριματικά στοιχεία δείχνουν κάποια βελτίωση εναντίον θανάτων, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, με την τέταρτη δόση. Αλλά πάντα να σκεφτούμε ότι αυτά τα στοιχεία έχουν επαρθεί ενώ η τέταρτη δόση έχει δοθεί πρόσφατα, ενώ η τρίτη δόση στους περισσότερους την έχουμε κάνει πέρσι. Οπότε υπάρχει μια διαφορά στο χρονικό διάστημα μετά τον εμβολιασμό. Τώρα, σε ποιους θα συνιστήσει την τέταρτη δόση? Σε αυτούς που έχουν πρόβλημα με το ανοσιοποιητικό και ίσως τις πολύ μεγάλες ηλικίες. Στους υπόλοιπους, αυτή τη στιγμή, προσωπικά, δεν έχω στοιχεία για να κάνω μια σύσταση επιπλέον, όπως έχουμε, πιστεύω ότι η τρίτη δόση, να ολοκληρώσω, η τρίτη δόση, όταν βασίζεται στην ανοσιοποιητική μνήμη, είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει τις μεταλλάξεις, ακόμα και τις μεταλλάξεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, θα κολλήσεις, ναι, θα αρρωστήσεις, αλλά δεν θα καταλήξεις στο νοσοκομείο. Οι πιθανότητες να καταλήξεις στο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα, καταλήγω, λέτε λοιπόν, εάν έχει κάνει κάποιος την τρίτη δόση και είναι κάτω των 60, είναι αρκετή, και θέλω να το συνδυάσω με το επόμενο ερώτημα. Έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, μία προσπάθεια να βρούμε νέα εμβόλια, δηλαδή η νέα τεχνική των εμβολίων, τα νέα εμβόλια, το που πάρα πολύ απλά, να είναι ισχυρότερα, έτσι ώστε να αποτρέπουν τους πολίτες από μία διαρκή διαδικασία. Κάθε 6 μήνες πρέπει να κάνω μία δόση. Εκεί κατευθύνεται η επιστήμη, δηλαδή αυτό είναι το πεδίο αναζήτησής σας? Α, πολύ καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Οι προσπάθειες που κάνουμε εμείς σαν εργαστήριο ως προς τα εμβόλια είναι κάπως διαφορετικές. Προσπαθούμε να βρούμε εμβόλια που θα έχουν μια πιο ευρύ γκάμα, το πούμε έτσι, ώστε να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις τωρινές μεταλλάξεις, αλλά και πιθανόν μεταλλάξεις που θα εμφανιστούν αργότερα, αλλά και άλλους κορονοϊούς που ίσως εμφανιστούν σε κάποια στιγμή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η τεχνολογία των mRNA εμβολίων μας προσφέρει τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τα εμβόλια πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι κλασικές τεχνικές εμβολίων. Και αυτή τη στιγμή και η Moderna και η Pfizer έχουν δημιουργήσει εμβόλια ανανεωμένα. Να, τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπαμε, στα αρχικά εμβόλια, η ακίδα είχαν αντιγράψει την ακίδα του αρχικού μέλους. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουν κάνει, έχουν αντιγράψει την ακίδα του όμικρον, του πρώτου όμικρον, γιατί φυσικά θα είμαστε πάντα πίσω από τις μεταλλάξεις, και έχουν δείξει ότι αυτό προκαλεί μία βελτίωση των αντισωμάτων εναντίον και των καινούριων μεταλλάξεων που βρίσκονται στα καινούργια στελέχη του όμικρον. Τώρα, αυτή η βελτίωση είναι μεν μία βελτίωση, αλλά αυτά που δείχνουν τα στοιχεία μας τουλάχιστον είναι ότι σε αυτούς που έχουν κάνει τρεις δόσεις δεν είναι τεράστια. Αλλά σε αυτούς που έχουν κάνει ίσως άλλα εμβόλια, σε αυτούς που δεν έχουν νοσήσει, σε αυτούς που έχουν μείνει στις δύο δόσεις, ίσως αυτή η και σε αυτούς, όπως είπα, δεν έχουν νοσήσει, δεν έχουν περάσει το όμικρον, αυτή η ανανεωμένη δόση ίσως προσφέρει μία καλύτερη προστασία. Αλλά, όπως είπαμε, η διαφορά από τις τρεις δόσεις δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ό,τι είδαμε από τις δύο στις τρεις. Ναι. Πάντως, καταλαβαίνω ότι στη χώρα μας έχουμε και άλλο πρόβλημα, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ο οποίος δεν έχει κάνει την τρίτη δόση, τη λεγόμενη αμνηστική. Δηλαδή, με τα στοιχεία τα οποία βλέπω από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων άνω των 60 ακόμη δεν έχει επιστεί για την τρίτη αμνηστική δόση. Έτσι φαίνεται από την πλατφόρμα, την σχετική. Ναι, όχι, αυτοί πρέπει να την κάνουν οπωσδήποτε. Και αυτό ακριβώς, αν δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, πώς περιμένουμε να κάνουν την τέταρτη?
Και ναι, είναι όπως ένα είπαμε, θέμα. Είναι θέμα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περιορίσει τη μετάδοση, ειδικά στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω από τον αριθμό κρουσμάτων, είναι εξωφρενικός. Σε πολλά μέρη βέβαια, όχι μόνο η Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι, δεν θέλω να το πω λάθος, αλλά ίσως μια κίνηση που για μένα δεν θα έχει τόσο αποτέλεσμα όσο θα θέλανε. Από τη στιγμή που έχουμε καταργήσει όλα τα μέσα, βασιζόμαστε, βασικά από ό,τι καταλαβαίνω οι κυβερνήσεις, λένε στους πολίτες κάντε την τέταρτη δόση για να προστατευτείτε κάπως περισσότερο. Αλλά αυτό δίνει την ψευδή αίσθηση ότι θα κάνω την τέταρτη δόση και θα προστατευτώ από την μόλυνση, θα προστατευτώ από το να αρρωστήσω, θα είναι πολύ ήπια τα συμπτώματα. Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Και δεν προστατεύει, παραδείγματος χάρη, πολίτες που έχουν πρόβλημα με την αντίδραση του ενοσιοποιητικού τους, οι οποίοι ίσως θα ήταν καλό να κάνουν την τέταρτη δόση αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα η κατάργηση των μέτρων και η παρότριση στον πολίτη ο ίδιος να προσέξει, να διαφυλάξει τον εαυτό του, είναι μια πολιτική, είναι μια στρατηγική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, γιατί έχουμε, επαναλαμβάνω, ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Και ειδικά σε μια χώρα η οποία ζει από τον τουρισμό, παράγει στον τουρισμό και πρέπει να διαφυλάξει και αυτό το προϊόν με πολύ μεγάλη προσοχή. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνεις τι λέω, Δώρα. Ναι, ακριβώς. Αλλά από την άλλη είναι η εύκολη λύση. Και όπως είπαμε, δεν το έχει κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Και εδώ στην Αμερική την ίδια σχεδόν τεχνική ακολουθούν. Βέβαια, εδώ δεν έχουν συστήσει σε άτομα κάτω των 50 να κάνουν την τέταρτη δόση. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, είναι η εύκολη λύση. Λες ότι εντάξει, καταργούμε τα μέτρα, δεν χρειάζεται να φοράτε μάσκες, μη φοβάστε, πηγαίνετε παντού. Φυσικά αυτό είναι, είναι καλή διαφήμιση και για τον τουρίστα που θέλει να επιτέλους να ξεφύγει από την πανδημία. Αλλά αυτή τη στιγμή η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να μειώσουμε την μετάδοση είναι μια καλή μάσκα. Μια KN95, μια N95. Η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο να μειώσει τη μετάδοση από οποιαδήποτε δόση και να κάνουμε. Ναι. Το άλλο πρόβλημα που να αναφέρω, που είχα πει λίγο πιο πριν, είναι τι θα γίνει. Κάθε 6 μήνες θα κάνουμε μία δόση. Ναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχουν αρκετές. Τώρα, εγώ θα προσωπικά, όπως ξέρεις, έχουμε περάσει COVID πρόσφατα. Ναι. Ήταν ένα από το στέλεχος του Όμικρον. Αν δεν το είχαμε περάσει προσωπικά, εμείς θα περιμέναμε να βγει η ανανεωμένη δόση και να την κάνουμε το φθινόπωρο. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμα πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το ανοσιοποιητικό και τι ακριβώς θα γίνει αν συνεχίσουμε να κάνουμε δόσεις τόσο συχνά. Είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή. Ναι, και εγώ πέρασα κορονοϊό ενώ είχα κάνει τις 3 δόσεις. Οπότε προβληματίζεται ο καθένας εξ ημών. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Με βάση αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαν δοθεί στην αρχή όταν ξεκίνησε αυτή η πανδημία. Λέγαμε για μια πανδημία όπου κάποια στιγμή με την μεγάλη εμβολιαστική προμήθεια των χωρών θα καταλήξουμε σε αυτό το οποίο ακολουθούσαν ως πολιτική κάποιες χώρες, στην ανοσία της Αγέλης. Από ό,τι διαφαίνεται, ακόμη έχουμε κενά εδώ, δηλαδή έχουμε τρίτο καλοκαίρι πανδημίας, συζητάμε για μια τέταρτη αμνηστική δόση και είμαστε σε μια γωνία, όπως και εσύ περιέγραψες, για τους διάφορα στελέχη κορονοϊών για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η ιστορία κορονοϊός ήρθε για να μείνει τελικά και να μας απασχολεί διαρκώς, συνεχώς. Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να φύγει. Και δεν νομίζω. Νομίζω ήταν ένα όνειρο αυτό η ανοσία της Αγγέλης. Γιατί φαίνεται και από τους άλλους κορονοϊούς, τους εποχιακούς κορονοϊούς, ότι μολύνεσαι και ξαναμολύνεσαι και ξαναμολύνεσαι. Εκείνοι βέβαια έχουν φτάσει στο σημείο που είναι ήπιοι, στους περισσότερους. Υπάρχουν ακόμα και αυτοί σε ορισμένα άτομα που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα και συνέπειες. Σε κάποια στιγμή φιλοδοξούμε ότι θα φτάσουμε στο ίδιο σημείο και με τον κορονοϊό. Αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα.
Και όση ανοσία και να έχουμε, όπως είδες και εσύ και εγώ, παρόλο που είχαμε τις τρεις δόσεις και είμαστε σχετικά υγιείς, δεν προστατευόμαστε από την ίωση. Ναι, και βεβαίως και δεν ήταν και ήπια τα συμπτώματα. Σε μένα ήταν πολύ πιο ήπια. Στη σύζυγό μου τη γονάτισε πραγματικά παρά τις τρεις δόσεις. Και εμείς, ξέρετε, κάναμε και ένα κοκτέιλ AstraZeneca με Pfizer. Δηλαδή ήταν και ένα περίεργο κοκτέιλ. Όχι, και αυτό δουλεύει. Αυτό ακριβώς που εξήγησα προηγουμένως, εγώ το είδα στον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή, ναι, κόλλησα, γιατί όπως είπαμε, τα εμβόλια δεν προστατεύουν τόσο καλά από τη μετάδοση. Ναι, άρχισαν τα συμπτώματα, γιατί είχα κάνει την τρίτη δόση πέρσι το φθινόπωρο και έχει περάσει πολύ καιρός. Mm-hmm. Και εκείνη τη στιγμή τα αντισώματα στο σώμα μου δεν ήταν υψηλά. Τις πρώτες τρεις μέρες, πραγματικά, όπως η σύζυγό σου, ήμουνα χάλια, ήμουνα στο κρεβάτι, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δεν ήταν ήπιο. Πραγματικά δεν το πίστευα ότι ήταν τα συμπτώματα τόσο σοβαρά. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα, απλώς όλο μου το σώμα ήταν, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Στην τρίτη μέρα άλλαξαν τα συμπτώματα. Και αυτό συμβαδίζει ακριβώς με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η ανοσιοποιητική μνήμη για να αρχίσει να δουλεύει. Μετά από τρεις μέρες το σύστημά μου, ας πούμε, είδε τον κορονοϊό και είπε, εντάξει, τώρα θα αρχίσω να παράγω αντισώματα. Και άρχισαν οι πυρετοί και λοιπά. Και μέσα σε δύο μέρες είχα ρίξει το υλικό φορτίο, γιατί το μέτρησα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και σκεφτόμουν, φαντάσου να μην είχα κάνει τις τρεις δόσεις. Πόσες μέρες θα κρατούσαν αυτά τα σοβαρά συμπτώματα. Και τι συνέπειες θα είχε στην υγεία μου. Γιατί πέρασαν και δεν ξέρω αν ζήσατε κι εσείς το ίδιο, αλλά περάσαμε σχεδόν τρεις εβδομάδες για να συνέλθουμε, να πούμε ότι έχουμε συνέλθει εντελώς. Ναι. Εδώ θέλω να σταθώ. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα από προσωπικές μαρτυρίες οι οποίοι έχουν περάσει τον κορονοϊό εδώ και 6 μήνες και ακόμη διαπιστώνουν ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, ότι δεν έχουν επανέλθει πλήρως. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναζητείτε, δηλαδή το ερευνάτε. Ποιες είναι οι συνέπειες που μένουν σε κάποιους ανθρώπους, μήπως αυτή η ιστορία κορονοϊός δημιουργεί στο σώμα και θυμάται ασθένειες, δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το λεγόμενο long COVID, με το οποίο ασχολούνται πάρα πολύ εργαστήρια. Και είναι πολύ, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ομοιόμορφο. Δηλαδή, όπως είπες, ορισμένοι έχουν συμπτώματα για ένα μήνα μετά, άλλοι για τρεις μήνες, άλλοι για έξι μήνες, άλλοι για χρόνο. Περισσότεροι από αυτούς που έχω μιλήσει το έχουν τελικά ξεπεράσει, αλλά μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό. Και τα συμπτώματα αυτά του long COVID εμφανίζονται να είναι διαφορετικά. Είναι φανερό και από αυτό που ένιωσα προσωπικά, αλλά και από τα στοιχεία, ότι δεν είναι μόνο ιός του αναπνευστικού. Επηρεάζει όλο το σώμα. Μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά όργανα και συμπεριλαμβάνει και τον εγκέφαλο. Το λεγόμενο brain fog που έχεις μετά το COVID, έχεις πρόβλημα με συγκέντρωση και διάφορα άλλα. Και επίσης, αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν αυτή τη στιγμή, δείχνουν ότι αν δεν είναι θα το ξαναπεράσω, δεν πειράζει. Όσες πιο πολλές φορές μολύνεσαι με τον ιό, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να έχεις συμπτώματα πιο μακροχρόνια. Άρα δεν σημαίνει ότι βασίζομαι στο γεγονός ότι έχω νοσήσει, ότι έχω εμβολιαστεί, γιατί όπως είπαμε δεν προστατεύουν τόσο καλά από την επαναμόλυνση και ότι τελείωσε, δεν πειράζει και να το ξαναπάθω. Γιατί όσες πιο πολλές φορές νοσείς, τόσο αυξάνεις τις πιθανότητές σου να έχεις πιο σοβαρά μακροχρόνια προβλήματα. Μένω στο μείζον το οποίο αναφέρατε, ότι αν έχεις κάνει την τρίτη δόση να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τα τελευταία στοιχεία των ερευνών, προκειμένου να αποφασίσουμε αν δεν έχουμε σοβαρό ζήτημα, να πάμε στην επόμενη, την τέταρτη αναμνηστική δόση, η οποία είναι για ηλικίες 39, σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έως 60. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας ανέφερες νωρίτερα, σημειώνω. Να προσθέσουμε, όταν μιλάμε για άτομα πιο μικρής ηλικίας, δηλαδή τώρα αυτό εξαρτάται, που δεν έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα και που είναι υγιείς, έτσι, δεν μιλάμε για όλο τον πληθυσμό. Ίσως, όπως είπα,
αν θέλεις μια προσωρινή προστασία και ακόμα και από τα ρήπια αρχικά συμπτώματα, ίσως είναι καλή η τέταρτη δόση και για τις μεγάλους ηλικίας ανθρώπους που θα συναναστραφούν τώρα που δεν φοράει κανένας μάσκες, με πολλούς ανθρώπους τώρα το καλοκαίρι, ίσως γίνεται αυτή η σύσταση. Εκείνο που δεν ξέρω είναι τι θα τους προτείνει η κυβέρνηση το φθινόπωρο. Θα τους πει ξανακάντε την πέμπτη δόση. Επιπλέον η αναμειωμένη δόση δεν θα έρθει τόσο γρήγορα όσο τη θέλουμε. Εδώ στην Αμερική συζητάνε για Οκτώβριο να έχουν αρκετά για να την αρχίσουν να την δίνουν στον κόσμο. Δεν ξέρω στην Ευρώπη τι χρονικό διάστημα προβλέπουν για την χορήγηση της, τι να την πούμε, τέταρτη, πέμπτη δόση. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που ακόμη στην Ευρώπη δεν έχουν απάντηση, γιατί δεν έχουν εικόνα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά τα οποία μας είπατε. Οφείλω να σας ευχαριστήσω και να πω σε πρώτο ενικό ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα, αγαπητή Δώρα, όταν βλέπουμε ότι μεγάλα παγκόσμια δίκτυα, CNN και τα λοιπά, ζητούν τις απόψεις σου για την υπόθεση κορονοϊός και όχι μόνο. Αισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι όλοι μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή δουλειά για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αμερική. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Τέρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Δώρα Χατζιουάνου, επαναλαμβάνω αναπληρώτρια καθηγήτρια υγειολογία στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει παγκόσμια καριέρα και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική μιμή και για την Ελλάδα και βεβαίως για τη Ρόδο, για τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σημαντικό είναι γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία των εμβολιασμών και όλοι ψαχνόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι πήρατε απαντήσεις από ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει μια παγκόσμια αξιοπιστία και επάρκεια. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.